Ράδιο Έναντι. Το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο με ενημέρωση, επικαιρότητα και τοπικά νέα. Ράδιο Έναντι. www.radioenandi.gr. Έχουμε επιστρέψει μετά το τραγούδι και συνδυόμαστε αμέσως με τον Γιώργο Αρβανιτίδη, τον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Πώς είστε? Όπως όλοι. Μάλιστα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε από τις εξελίξεις και τα γεγονότα αυτά. Ποια πρέπει να είναι η στάση του ελληνικού κράτους τώρα σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ή που διαμορφώνεται? Δηλαδή, με τις εξελίξεις στην Τουρκία ή στην Τουρκία? Στην Τουρκία. Ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη αυτή η κατάσταση στα σύνορά μας. Δεν είναι απλά γεγονότα, είναι έντονα μεταβαλλόμενες διαδικασίες. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα προβληματική η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε στην κατάρριψη του αεροπλάνου. Αντίστοιχα γεγονότα συμβαίνανε στο Αιγαίο. Ανοίγονται πολλαπλά, είναι δύσκολο να απαντήσει κανένας βέβαια, ανοίγονται πολλαπλά ζητήματα για μας, αξιοποιώντας όλο αυτό το οποίο συνέβη στο ΝΑΤΟ για τη διαδικασία του τι μπορεί να συμβεί σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Αιγαίο και συγχρόνως μια πολιτική που αυξάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την πολιτιμότητα της χώρας μας πια, μια που φαίνονται ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας θα περάσουν από πολύ δύσκολα στάδια. Ναι, η χώρα μας δεν δεσμεύεται ως μέλος του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει οποιαδήποτε επιχείρηση, ας πούμε, αποφασιστεί, εάν αποφασιστεί κάτι εναντίον της Ρωσίας. Δεν νομίζω. Καταρχήν, το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν περιέχουν το στοιχείο του δικαίου και της νομιμότητας. Δεν μαλώνει κάποιον άλλον. Υπάρχουν συνθήκες. Οι συνθήκες συμμετέχουμε. Ας δούμε την εξέλιξη αυτού του γεγονότος που έχει συμβεί. Ωραία. Να περάσουμε στα πολιτικά. Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα μία προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει και της κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να δημιουργήσει ένα κλίμα, έναν εθνικό διάλογο που να μετέχουν όλα τα κόμματα για θέματα όπως είναι η παιδεία, όπως το ασφαλιστικό, για θέματα δύσκολα. Το είναι αναθεώρηση του συντάγματος. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης? Υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο, φέρνοντας τον λογαριασμό στον ελληνικό λαό, τώρα αποφάσισα να τον μοιράσει. Αυθαίρετα και μόνος του. Το τι σημαίνει συνένεση, το τι σημαίνει εθνική συνεννόηση, το τι σημαίνει αυτό που του προτείναμε διαρκώς στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι έχοντας τα δύσκολα τα οποία ξεκίνησαν και από τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν στη Βουλή και τη μείωση κυριολεκτικής δύναμης, αλλά και ιδιαίτερα αυτά που έρχονται μπροστά με τις επιλογές για τους αγρότες και για τον συνταξιοδοτικό, νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια να μοιραστεί το τεράστιο κόστος που δεν ξέρω και αν θα αντέξει. Από την άλλη πλευρά, εάν με ρωτάτε αν είναι η εθνική συνεννόηση ζητούμενο, βεβαίως, αν όλοι το επιδιώκουμε, το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση ήταν ζητούμενο από την αρχή της, από το 10. Και αν είχαμε εθνική συνεννόηση από το 10, δεν θα φτάναμε εδώ. Αν δεν περνούσαμε από τα ζάπια, τις πλατείες, τους αγωνακτισμένους, τις καταστροφικές αντιθέσεις μας, την μη κατανόηση της πραγματικότητας, τώρα σαν τις άλλες χώρες, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, θα είχαμε βρει ένα βηματισμό. Δυστυχώς μετά τις υπερβολές, μετά από αλλοπρόσαλες πολιτικές, μετά από πολιτικές που κανείς δεν κατενόησε αυτό το 8μηνο, 9μηνο, πάμε ο κύριος Τσίπρας να επιδιώκει να μοιραστεί τις ευθύνες. Ας προσδιορίσει το τι εννοεί η εθνική συνεννόηση και εδώ είμαστε πολιτικά κόμματα, η Βουλή, προκειμένου να δώσει περιεχόμενο στο τι σημαίνει αυτό. Οπότε, σε μια ενδεχόμενη πρόσκληση για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και όλα αυτά. Προφανώς. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να βρίσκονται ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εφόσον ο Πρωθυπουργός επιλέξει ότι οι στιγμές είναι τέτοιες και τα θέματα είναι τέτοια τα οποία χρειάζονται την ευρύτερη συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών. Και εξάλλου συνέβη και πριν από τα εσωκεία τα γεγονότα, πριν 2-3 μήνες,
σχετικά με την πιθανότητα Brexit και όλα αυτά που συνέβαλαν. Οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν εκεί και νομίζω αυτό οφείλουν να κάνουν κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας. Ένα από τα θετικά που καταμαρτυρούν, από τα λίγα, για να είμαστε ειλικρινείς, που καταμαρτυρούν στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν και ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη. Τώρα αυτό αλλάζει κάπως τα δεδομένα με την ψήφιση των απαιτουμένων που έγινε στη Βουλή πρόσφατα. Πώς το σχολιάζει αυτό, δηλαδή ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν πλέον για τους δανειολήπτες και για όλους όσους έχουν κόκκινα δάνεια? Καταρχήν περνάμε από το κανένα χέρια σε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Στο 75% το σπιτιό στα χέρια τραπεζίτη και η προστασία κατά την τοποθέτηση της κυβέρνησης αφορά 25% του κόσμου. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κατανοήσω τους ρυθμίσεις τις οποίες επιλέγει η κυβέρνηση σε όλα αυτά. Οδηγηθήκαμε μετά από μια περίοδο της απόλυτης άρνησης, της άρνησης να κυβερνήσουμε, σε μια νέα ανακεφαλοποίηση, σε ανθρώπους να χάνουν κολοσσία λεφτά από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δια των μετοχών, που είναι συγκριτικά με το PSI, θα φαντάζει ελάχιστη ζημιά αυτό που συνέβη με τις τράπεζες, σε μια δυναμία εξισορρόπησης του περιβάλλοντος. Και τώρα την χαλάρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εμείς θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν ρυθμίσεις οι οποίες αντιμετώπιζαν το πρόβλημα μέχρι που να ισορροπούσαμε, μέχρι που οι τράπεζες να αποκτούσαν βηματισμό, μέχρι που η ανάπτυξη να επέστρεφε στη χώρα, και τότε ήταν η στιγμή να δούμε το πώς θα αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη. Δεν κατανοούμε γιατί αυτή η επιλογή. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ακολουθεί απόλυτα τις κατευθύνσεις των δανειστών, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία διαφορετικότητα. Ναι, από την άλλη πλευρά έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσατε και εσείς ως αντιπολίτευση να εκμεταλλευτείτε, με την έννοια ότι να αποτελούν την ατζέντα. Δηλαδή, τόσο οι υποθέσεις αυτές με τον Φλαμπουράρη, το Σταθάκι αλλά και με τον Πανούση είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία όμως έχουν υποβαθμιστεί από τον διάλογο. Δεν έχει έρθει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή να μας εξηγήσει, αλλά και από την αντιπολίτευση. Ξέρω, η Νέα Δημοκρατία εντάξει δεν υπάρχει, αλλά από τα υπόλοιπα κόμματα. Έχετε άδικο, διότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το θέμα του κ. Πανούση αναδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο από τον κ. Βενιζέλο. Έχετε άδικο, διότι τώρα έχει έρθει στη Βουλή, διαβιβάστηκε η υπόθεση Φλαμπουράρη και εδώ θα χρειαστούν οι 30 ή 60 υπογραφές προκειμένου να ακολουθήσει την διαδικασία της Εξεταστικής ή της Προανακριτικής Επιτροπής. Το ζήτημα όμως, και δεν ξέρω πώς το αντιλαμβανόμαστε ως ελληνικός λαός, το ζήτημα μπροστά μας είναι ακόμα ανοιχτό, και το Brexit και η εξόρυψη της αγοράς και αυτά που συμβαίνουν στη μέση ελληνική οικογένεια. Δεν έχει ισορροπήσει ακόμα το περιβάλλον. Αντιμετωπίζει το προσφυγικό, έρχονται αυτά τα γεγονότα στον περίγυρό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιβάλλον στο οποίο δίνουμε τη μάχη, κάθε άλλο παρά ένα περιβάλλον που το μόνο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι η ανάδειξη του κάθε γεγονότος στην κυβέρνηση. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να συνοηθούμε, να χαράξουμε γρήγορα πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε τόσο το εξωτερικό περιβάλλον, όσο τα τεράστια προβλήματα στην οικονομία, και μετά πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Επειδή είπατε ότι υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος του Brexit, δηλαδή εσείς ως ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε μεν το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου, όχι βέβαια τον τρόπο που θα γίνει, τα μέτρα εννοώ, για να παραμείνουμε στο ευρώ, αλλά τώρα λέτε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος του Brexit. Δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. Κάθε φορά αυτό το επιχείρημα το ακούω διαρκώς και δεν το αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αστείο. Δηλαδή, όταν φτάσεις ελάχιστο χρόνο πριν την καταστροφή και εκείνη τη στιγμή πάρει μια οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε, γιατί πιέζεσαι μπρος στην καταστροφή, αυτόματα σημαίνει ότι συμφωνείς και ότι αυτό είναι τέλος και ότι αυτό δεν αλλάζει. Και ότι προφανώς μπρος σε αυτό που ερχόταν δεν είχαμε άλλη επιλογή. Καμία. Και εγκαλούσαμε, αν θέλετε, για το επιχείρημα το χρησιμοποιώ ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία. Διότι έτσι όπως χειριζόταν τα πράγματα και χειρίζεται τα πράγματα, το τίμημα και τα δίδακτρα εκπαίδευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα είναι τεράστια. Ας αποφασίσει να κυβερνήσει. Αντίστοιχα, δείτε το θέμα του χειρισμού στο προσφυγικό, δείτε τα ζητήματα
στη Μάλτα, πώς χειρίστηκε ο Πρωθυπουργός τα θέματα, δείτε την επίσκεψη στην Τουρκία. Δεν είναι απλά μια διαδικασία όπου υπάρχουν κάποιες αστοχίες, υπάρχει η ανάγκη να, μετά τις κοροϊδίες των 8 μηνών επικοινωνιακά να τα αλλάξουμε. Είναι μια συνολική αντίληψη το πώς κυβερνείται η χώρα. Και είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που δεν αντιλαμβάνομαι ειλικρινά και αναρωτιέμαι αν υπάρχει στοιχειώδης επάρκεια. Και όχι απλά θέμα πολιτικών επιλογών. Αν υπάρχει στοιχειώδης επάρκεια από αυτή τη διοίκηση να κυβερνήσει τη χώρα. Το ΕΣΠΑ, οι επιλογές, το πόσο γρήγορα πάει, το αν εκταμιεύεται, ποια κάθε τι το οποίο σε κάθε Υπουργείο το απασχολεί, βλέπετε να προχωρά τίποτα. Δεν είναι μόνο θέμα κεντρικών επιλογών που το πάμε. Ας πούμε ότι ιτήθηκε όλος καιρός και ότι οι δανειστές επέβαλαν τους όρους τους. Και κάθε σημείο, σε κάθε σημείο, πέστε μου στην παιδεία με τον κύριο Φίλη, πείτε μου σε ένα σημείο όπου θεωρείται άσκηση πολιτικής ότι κάτι προχωράει. Έχουμε μια συνολική κατάρρευση και αυτό είναι τεράστια προβληματικό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά... Δεν είναι θέμα να συμφωνήσετε ή όχι, είναι θέμα... Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι ενώ είναι η πραγματικότητα και... Το επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ μαζί σας. Έχει περάσει η αντίληψη ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι πολιτικά κυρίαρχος. Όλοι του οι αντίπαλοι, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, όλοι τους έχει εξαφανίσει. Ενώ χάσανε δεν είναι πλέον πρόεδροι στα κόμματα τα οποία ήταν οι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Αφενός και αφετέρου, στην κοινή γνώμη, ακόμα υπάρχει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που λέτε, ενώ έχετε δίκιο, δεν έχει περάσει, έχετε αποτύχει εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα να το περάσουν επικοινωνιακά στον κόσμο. Κοιτάξτε, αυτή η χώρα έχει τα τελευταία 5 χρόνια ιστορική διαδρομή, είναι συγκεκριμένη. Και βέβαια έχουμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια που έφεραν τα 5 χρόνια. Ο κ. Σαμαράς επέλεξε αμέσως, όταν το Πασόκ επέλεξε να διαχειριστεί την κρίση, ασκώντας συγκεκριμένες πολιτικές που ήταν μέχρι τότε άγνωστες και παράτερες γι' αυτό. Είχαμε τις διαδικασίες των Ζαπίων, της άλλης πολιτικής, της συνωμοσίας, ότι κάποιοι επέλεξαν να το κάνουν αυτό και δεν ξέρω ποιον υπηρετούσαμε τότε. Στη συνέχεια προετοιμάστηκε ένα κίνημα των αγανακτισμένων, το οποίο το πήρε ο κ. Τσίπρας. Μόνο που το ψέμα έχει κοντά ποντάρια. Το να έχεις μια κινηματική διαδικασία, το να λες ωραία λόγια, τι συμβαίνει. Και η Χρυσή Αυγή, όχι μόνο ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω για τη Χρυσή Αυγή, διότι δεν τη θεωρώ δημοκρατική δύναμη, δεν τη θεωρώ μέσα στις δυνάμεις του δημοκρατικού. Μπορεί να μην το θεωρείτε, αλλά είναι το τρίτο κόμμα. Βεβαίως. Η απόγνωση του ελληνικού λαού μπορεί να φέρει όποια επιλογή. Και όταν φτάσαμε να χρεώσουμε σε όλο τον πολιτικό κόσμο την ανικανότητα, διότι σε αυτή τη χώρα, που αναρωτιέμαι κι εγώ συμμετέχοντας όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να περιμένεις από μια πολιτική σου ηγεσία να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα την ίδια στιγμή που την απαξιώνεις. Και ο ελληνικός λαός θα σου αποφασίσει ή θα επιλέξει, αφού στη δημοκρατία είμαστε σωστές πολιτικές ηγεσίες, ή αλλιώτικα με την αντίληψη ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι ας δοκιμάσουμε και αυτούς. Με τέτοιες γενικές αντιλήψεις απέναντι στις επιλογές του, δεν θα βελτιωθεί τίποτα. Και πιστέψτε με, είναι τόσο οριακές οι καταστάσεις σε κάθε επίπεδο, από τα εθνικά μας μέχρι τα οικονομικά προβλήματα, που μόνο χρόνο δεν έχουμε για να δοκιμάζουμε επιλογές. Μετά από όλη αυτή την περίοδο, νομίζω ότι επειδή εμείς είμαστε Έλληνες, δεν μπορεί να κατοικήσει κανένας άλλος αυτή τη χώρα, το μόνο που έχει μείνει σε όλους μας είναι να το πάρουμε αλλιώς, να ξαναδούμε τις πρακτικές μας, να ξαναδούμε την καθημερινή μας λειτουργία, το παράδειγμά μας εννοώ για τους πολιτικούς. Και πρώτοι οι πολιτικοί να εκπέμψουν ένα διαφορετικό παράδειγμα και οι πολίτες να ξεπεράσουν αυτή την καταρχή αρνητική τους στάση, να επιλέξουν σωστούς ανθρώπους και πολιτικές και να συνθέσουμε πολιτικές και να προχωρήσουμε. Με καπατσοσύνες, επικοινωνιακά τρίκ, τους την έφερα, έκανα εκλογές, 3 εκλογές μέσα σε 8 μήνες. Αυτά είναι μόνο εξυπναδικισμοί και τακτικισμοί. Βέβαια, ας κάνει και αύριο εκλογές, να τις ξανακερδίσει. Τι αλλάζει? Και εμείς θα είμαστε ένας πολιτικός χώρος, οι υπόλοιποι, όπου κάθε εβδομάδα θα ζητάμε εκλογές προκειμένου να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν είναι να αλλάξει κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να κυβερνήσουμε, να πούμε την αλήθεια στο λαό, να χαράξουμε στόχους, να τους επιδιώξουμε, να τους πετύχουμε. Αν δεν τους πετύχουμε, να διορθώσουμε τις πολιτικές μας. Μακάρι όλο αυτό το βάρος που έχουμε πάνω μας, ο καθένας ως πολίτης και η ελληνική κοινωνία, να μπορούσαμε να το πετάξουμε απλά και μόνο ψηφίζοντας. Ξέρετε, οι Έλληνες νομίζουμε ότι αν ψηφίσουμε λύσαμε τα προβλήματά μας, όπως και αν κάνουμε συμφωνία,
τις όποιες συμφωνίες υπογράψαμε με την τελευταία επαχθέστερη, την αριστερή συμφωνία, ότι λυτρωνόμαστε. Μα τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Τότε αρχίζει η εφαρμογή. Τότε αρχίζουν οι υποχρεώσεις αυτών των οποίων υπογράψαμε. Αν αυτά δεν τα ξαναδούμε, δυστυχώς θα συζητάμε διαρκώς ποιος ήταν ο χειρότερος. Και πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ανησυχώ για το πώς διαχειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση τα πράγματα. Δύο λόγια να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό. Καθώς εδώ πέρα υπάρχουν και κάποιες ευθύνες, θα λέγαμε, του ΠΑΣΟΚ, καθώς ψήφισε τον νόμο για την Ιθαγένεια, ο οποίος έδινε προσωρινή παραμονή 6 μηνών σε όποιον έρχεται στην Ελλάδα. Ο νόμος δεν θα περνούσε, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν τον είχαν ψηφίσει. Πέρασε με το ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς. Κοιτάξτε, γιατί συνδέουμε το προσφυγικό με την Ιθαγένεια. Μα ο νόμος το συνέδεε. Ακούστε, άλλο θέλω να πω. Πώς είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο ζήτημα των προσφυγικών ροών, που αυτό έχει να κάνει και με το επεισόδιο το οποίο συνέβη μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Αυτό είναι ισχυρό πιθανό επακόλουθο. Ας τα αφήσουμε όμως στην άκρη. Η Ιθαγένεια είναι μια διαδικασία ρύθμισης των σχέσεων που έχουν ξένοι άνθρωποι που κατοικούν, ξένοι υπήκοοι άνθρωποι με άλλη Ιθαγένεια στη χώρα σου. Και επιτέλους αυτά επαναρρυθμιστούν. Αναρρύθμιτα προβλήματα υπάρχουν με τους μετανάστες δεύτερης γενιάς και όλα αυτά τα ζητήματα. Και άλλο μετανάστες, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος μετακινείται προκειμένου να ζητήσει καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς, και άλλο πρόσφυγας. Πρόσφυγας είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να διατηρήσει την φυσική του παρουσία σε έναν χώρο και επιλέγει για να σωθεί, για καλύτερες συνθήκες, για να αποφύγει την φυσική του καταστροφή, να μετακινηθεί. Για αυτές τις προσφυγικές ροές μιλάμε σήμερα, και επειδή το θέμα είναι φοβερά ευαίσθητο και εξελίσσεται, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής. Αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης πρέπει να είναι ποια μέτρα έχουμε πάρει. Πώς αντιμετωπίσαμε αυτές τις ροές. Καταγράψαμε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να τους δώσουμε στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης. Μπορούμε να πετύχουμε πολιτικές στην Ευρώπη όπου θα μοιραστούμε το πρόβλημα. Μπορούμε να προωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αξιόπιστα να τους παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες ενδιάμεσα από εμάς μέχρι τον τελικό τους προορισμό. Αυτά είναι θέματα διοίκησης και αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την κυβέρνηση. Να πετύχει μια καλή συμφωνία. Είναι προφανές ότι έχει αποτύχει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και δεν ξέρω αν έχει αποτύχει ή έχει πετύχει, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους όπου χρησιμοποιώ τη λέξη. Πάντως, από το αποτέλεσμα κρίνεται. Βεβαίως. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτό όπως όλα τα προβλήματα. Ξέρετε, καλημέρα πραγματικότητα. Σε κάθε τομέα ο ΣΥΡΙΖΑ είπε τεράστια ψέματα. Είπε μόνο αυτά που ο καθένας πιθανόν εκείνη τη στιγμή ήθελε να ακούσει. Και τώρα είναι μπροστά στην πραγματικότητα. Πρέπει να οικοδομήσει πολιτικές, πρέπει να πάρει αποφάσεις, πρέπει να χειριστεί η διοίκηση ζητήματα, και εκεί φαίνεται ότι δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει. Και μέσα σε όλα είχαμε και μια επανεμφάνιση στην Ελλάδα της τρομοκρατίας. Αυτό επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει και με τους χειρισμούς του κ. Πανούση και με, εννοώ δηλαδή, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη δημόσια τάξη, όλες αυτές οι, τέλος πάντων, οι αποφάσεις μας για τη δικαιοσύνη, ποιοι βγαίνουν, τι να σας πω. Είναι εντυπωσιακό όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελπίζω ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός και ήταν μια έκρηξη η οποία είχε να κάνει με τις σύνηθες τα τελευταία χρόνια τέτοιες εμφανίσεις περιστατικών στη χώρα μας. Αλλιώτικα, ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα στα ήδη τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Επειδή έχει προκύψει τώρα ένα θέμα, κατά πόσο το κράτος, η αστυνομία, θα πρέπει να φυλάει στόχους που είναι, ας πούμε, όπως ο ΣΕΒ, ή θα πρέπει να έχουν μια ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Κοίταξε, τι να πω τώρα. Ποιες δυνάμεις, ποια αστυνομία, ποια πολιτική, όλα αυτά, ο ΣΕΒ τι είναι? Ο ΣΕΒ είναι θεσμικό όργανο. Είναι από τις οργανώσεις των επιχειρηματιών, όπως όλες οι οργανώσεις συμμετέχουν, διαμορφώνονται μέσα στον κοινωνικό διάλογο, μέσα στη δημοκρατία μας. Το ποιος το φυλάει. Αυτά είναι επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας. Και αν πρέπει αυτές οι οργανώσεις και μπορούν, όσες μπορούν, να έχουν φύλαξη, αν είναι σε θέμα πιθανού στόχου, τότε σε συνεργασία με την αστυνομία και με άλλες υπηρεσίες πρέπει να συμβαίνει. Αν δηλαδή η συλλογή πληροφοριών από την αστυνομία είναι τέτοια που οδηγεί στην υπόνοια ότι κάποιος είναι στόχος, νομίζω αυτός πρέπει
να ενημερώνεται, να παίρνει μέτρα. Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος όταν πρέπει να χειριστεί τέτοια ζητήματα. Δεν απαντώ στο ζήτημα αν πρέπει να είναι αστυνομία ή πρέπει να είναι ιδιωτική αστυνομία. Βέλτιστη λύση. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξεπεράσουμε πια τα παλιά που είχαμε στο κεφάλι μας σχετικά με το τι είναι αριστερό, τι είναι δεξιό, ποιο είναι το σωστό ή όχι. Υπάρχουν βέλτιστες λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων και αυτές πρέπει να αναζητήσουμε. Βέλτιστες λύσεις με πάντα γνώμονα το κοινωνικό καλό. Και πιστέψουμε ότι αν βάλουμε το κεφάλι μας υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες. Μια-δυο ερωτήσεις πολύ γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ποια θα είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενο ζήτημα που θα προκύψει με την δημιουργία ή όχι ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα? Νομίζω πια ότι έχουμε ξεπεράσει όλη αυτή το προβληματισμό που είχαμε. Υπό συνθήκες κατάλληλες, νομίζω πρέπει να τολμήσουμε ακόμα και την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι τα μεταπτυχιακά, μπορεί να είναι κοινές συνεργασίες πανεπιστημίων ελληνικών με ιδρύματα του εξωτερικού. Ας ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αγκυλώσεις. Νομίζω ότι και εμείς πρέπει να τολμήσουμε και να οικοδομήσουμε πολιτικές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και στα πανεπιστήμια και στην παιδεία. Έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα με αυτές τις επιλογές χαράξης πολιτικής. Νομίζω ότι είναι σε διαμόρφωση τέτοιου είδους προκειμένου. Τώρα πια το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα θα πάψει να έχει απλά, όπως και χθες έγινε η πρωτοβουλία του ΙΣΤΑΜΕ για το ασφαλιστικό, θα πάψει να έχει γενικές μονοθέσεις, αλλά θα αναζητήσουμε εξειδίκευση πολιτικής για να καθαρώσει ο λόγος μας, για να αρχίσει πάλι διάλογος με την κοινωνία και τον ελληνικό λαό για να ξανασυνδιαμορφώσουμε πρόγραμμα και να δώσουμε λύσεις στα νέα τεράστια μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Άλλωστε το παράδειγμα της Κύπρου με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ θετικό και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Υπάρχουν καλές πρακτικές παντού να μας προβληματίσουν. Να πάμε λίγο και στα τοπικά εδώ της Θεσσαλονίκης. Επειδή υπήρξατε και χρόνια δήμαρχο, για μια τετραετία ήσασταν δήμαρχος στο Ισίνδο. Τρεις τετραετίες, με συγχωρείτε, ναι. Δεν πειράζει, απλά σας λοιπόν, το χρόνο. Τα προβλήματα εκεί της περιοχής έχουν αυξηθεί νομίζω τώρα τελευταία, με την ανεργία, με την οικονομική κρίση. Πώς τα βιώνει εκεί ο πληθυσμός, δηλαδή? Ούτως ή άλλως έχουμε πια αντιπροσωπεύω το σύνολο της ευρύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, της Πέτρου, αλλά και της ίδιας της Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστα κομμάτια πόλη και περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έχω την ιδιότητα να χειρίζομαι τα θέματα ευθύνης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Πρόσφατα έχω κάνει ένα κύκλο επικοινωνιών με τους φορείς της πόλης. Κοιτάξτε, μεγάλα και ανοιχτά η Θεσσαλονίκη βίωσε την κρίση δυστυχώς για αυτήν 10 χρόνια πριν την πραγματική κρίση. Οι επιχειρήσεις φεύγαν στη Βουλγαρία, όχι μετά το 8 ή 9, αλλά και πριν. Βίωσε την οικονομική κρίση από την διάλυση βιομηχανίας του ενδύματος μέχρι τα απότερα χρόνια, όταν έμεινε πίσω σε κάθε υποδομή. Μετρό δεν κατασκευάστηκε ποτέ, δεν μπορέσαμε να δώσουμε σημαντική ο χαρακτήρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν αναβαθμίσαμε την έκθεση, δεν τελειώσαμε το αεροδρόμιο. Υπάρχουν ένα σωρό υποδομές στην πόλη, οι οποίες θα φέραν και ανάπτυξη, θα φέραν και θέσεις εργασίας, οι οποίες πια θυμόσαστε την υποθαλάσσια αρτηρία. Μια ζωή η πόλη αυτή έκανε επιλογές, τις οποίες τελικά δεν πετύχαινε και βρισκόταν στη γωνία των εξελίξεων. Ναι, και τα υδροπλάνα θυμάμαι που θα φέρνανε. Δεν ξέρω αν υπήρχε συζήτηση για τα υδροπλάνα. Θυμάμαι για τη θαλάσσια συγκοινωνία με τα καραβάκια ή όλα αυτά τα ωραία που ήταν ωραίες ιδέες, οι οποίες κατά καιρούς απασχολούσαν την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Η πραγματικότητα, η ζωφερή πραγματικότητα είναι ότι βιώνουμε την απόλυτη αποβιομηχάνηση. Δεν υπάρχει μεγάλη βιομηχανία, η Hellenic Steel ή δεν ξέρω αν δουλεύει πια η Βιοκάλκο, τα λιπάσματα. Συνεχώς η αποβιομηχάνηση στην πόλη πρόσθεται σε χιλιάδες ανέργους επιπλέον. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανική περιοχή, ελάχιστες βιομηχανίες δουλεύουν. Αν κάποιος παράγει θλίψη στο γεγονός ότι αν πας πρωί και δεις, είναι σαν ένα κλασικό Σαββατοκύριακο άλλης περίοδου. Μπορώ να συνεχίζω να περιγράφω διάρκειες διάστημη κατάσταση που δεν θέλω να το κάνω. Και αν κάποιος τυχερός βρει δουλειά ως εργάτης, όμως θα αμυθεί με 480 ευρώ. Ναι, και αν ασφαλιστεί και όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβαίνουν. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει αυτή τη στιγμή
ο λαός μας, η χώρα μας, η πόλη μας, αν θέλετε. Αυτό το οποίο όλοι πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εάν δεν κατορθώσουμε με απόλυτη συνειδητοποίηση ο καθένας από εμάς να κατανοήσουμε πρώτα και μετά να δράσουμε στην κατεύθυνση να παράγουμε πλούτο σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει τρόπος ούτε με περιορισμούς, ούτε απλά με βελτίωση της πατάλης ή ό,τι άλλο θέλετε να το, και όπως θέλετε να το πείτε, να αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημά μας. Μία πρέπει να είναι η επιλογή μας, έξυπνες επιλογές που προωθούν την επιχειρηματικότητα, που δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης, που τοποθετούν την Ελλάδα στον πραγματικό της ρόλο σε επίπεδο Βαλκανικής και Ευρώπης. Και αυτά δεν γίνονται απλά με κυβερνητικές επιλογές. Είναι ένα σχέδιο. Πρώτα ο λαός πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στους κυβερνώντες. Αυτοί πρέπει να φτιάξουν ένα σχέδιο και αυτό το σχέδιο να το υιοθετήσουμε και να το υλοποιήσουμε ο καθένας από εμάς. Είναι μια τεράστια δύσκολη δουλειά. Δεν είναι μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με το να έχει ένα μαγικό ραβδάκι και να αλλάζει τα πράγματα. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Θέλει και χρόνο και προσπάθεια για να αλλάξουμε. Κατανοητό. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή μιλάμε και με πολλούς κατοίκους από την περιοχή σας, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ανησυχούν οι κάτοικοι ότι θα καταργηθεί το αστυνομικό τμήμα Σοχού. Και δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται βέβαια από τα γειτονικά αστυνομικά τμήματα. Εσείς έχετε κάποια ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα? Θα ζητήσετε από τον στρατηγό, τον κύριο Τόσκα, κάτι? Να σας πω. Καταρχήν μιλάτε για το συνολικό σχέδιο που παρουσίασε η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Φαίνεται ότι επέλεξαν το μοντέλο ή τον τρόπο ώστε να αντιστοιχίσουν τις παρεχόμενες αστυνομικές υπηρεσίες τάξης σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων. Το θεωρώ ότι είναι σωστό, γιατί διαμορφώνονται σχέσεις εντός του καλλικρατικού δήμου ανθρώπων διοίκησης και κάθε υπηρεσία και όχι μόνο η αστυνομία έπρεπε οι δομές της να αντιστοιχιστούν διοικητικά σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων. Δυστυχώς τα χωροταξικά των καλλικρατικών δήμων και ιδιαίτερα του Δήμου Λαγκαδά είναι ιδιαίτερα. Στην επαρχία Λαγκαδά έχουμε δύο δήμους, τον Δήμο Λαγκαδά και τον Δήμο Βόλβιες. Υπάρχουν δύο μεγάλοι ορεινοί όγκοι, ο ορεινός όγκος του Σοχού, Ασκού, της Αρέθουσας, μια περιοχή που είναι με έντονα χαρακτηριστικά διαφορετικά από μακρυσμένη από το κέντρο του Λαγκαδά, και υπάρχει και ακόμα ένας ορεινός όγκος, ο ορεινός όγκος Αγκλιβερίου, όπου η συζήτηση η οποία έχει γίνει, διότι προκρίθηκε συζήτηση στο Υπουργείο με τον Υπουργό τον κ. Τόσκα και τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Αναγνωστάκη και τους υπηρεσιακούς αξιωματικούς. Μπήκε ο προβληματισμός λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο Λαγκαδά έπρεπε να ξαναειδωθεί και σε ένα-δυο σημεία ακόμα της Πέθρου το ζήτημα της παρουσίας αστυνομικών υπηρεσιών στην περιφέρεια και στον Ασκό και στο Ζαγκλιβέρι. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στον Ασκό Σοχό, στο Σοχό, το αστυνομικό τμήμα πρέπει να παραμείνει και κυδεσμεύτηκε η πολιτική ηγεσία και η ηγεσία της αστυνομίας ότι θα ξαναδεί το θέμα στην κατεύθυνση. Κατενόησαν την ιδιαιτερότητα τη χωροταξική η οποία υπάρχει στο Δήμο Λαγκαδά. Θα το ξαναδούν και σε 2-3 άλλα σημεία, όπως είναι ο Δήμος Δέλτα στην περιφέρεια, προκειμένου να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη λύση. Οπότε το θέμα μένει ανοιχτό, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια σας.